Στους 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από Δευτέρα και σε νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να προσδιορίσει πλήρως τα μέτρα ύψους 700 εκατομμυρίων, ώστε μια μέρα πριν τη συνάντησή του με τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο Αντώνης Σαμαράς να έχει στα χέρια του το πλήρες πακέτο. Στην τελική έχουν μπει στο σύνολό τους οι περικοπές σε όλα τα επίπεδα και απομένουν οι λεπτομέρειες. Η εφεδρεία στο δημόσιο έχει κλειδώσει. Η επιλογή των εφέδρων με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ώστε να επιλεχθούν οι 35 με 45.000 υπάλληλοι που τα επόμενα δύο χρόνια θα βρεθούν σε καθεστώς εφεδρείας και μένει να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα παραμείνουν σε αυτό το καθεστώς, αλλά και το ποσό που θα λαμβάνουν μηνιαίως. Μεγάλη εξασφάλιση πόρων όμως το Οικονομικό Επιτελείο προσδοκά και από τις περικοπές της ΔΕΚΟ με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και εδώ, το οποίο θα σημάνει περικοπές στους μισθούς ως και 30%, ενώ αντίστοιχη θα είναι και η μείωση των λειτουργικών δαπανών. Περί τα 200 εκατομμύρια το χρόνο αναμένεται να εξασφαλίσει το δημόσιο από τις νέες θυσίες μισθωτών και συνταξιούχων και τις περικοπές από 2 έως και 15% κλιμακωτά στις συντάξεις από 800 ευρώ και πάνω, από την αύξηση του ορίου ηλικίας για την καταβολή του ΕΚΑ στους δικαιούχους, αλλά και τις περικοπές στα επιδόματα, τα οποία θα δίδονται πλέον με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Κλείδωσαν και οι περικοπές 12% κατά μέσο όρο στα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου, με τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες αυτή τη φορά να αιρούνται από τις μειώσεις. Στο τέτα τέτ Σαμαρά Τουρνάρα την ερχόμενη Τρίτη, ο Πρωθυπουργός θα ενημερωθεί για ολόκληρο το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει εξοικονόμηση πόρων από κάθε πτυχή του δημοσίου, με αποκρατικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, λουκέτα σε δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, περικοπές κονδυλίων στην παιδεία, περικοπές αμυντικών δαπανών, αλλά και περικοπές κοινωνικών επιδομάτων. Μια μέρα μετά το περίγραμμα του πακέτου μέτρων, ο Πρωθυπουργός θα το παρουσιάσει στον πρόεδρο του Eurogroup, καθώς αυτό αποτελεί το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα της χρηματοδότησης της χώρας από το πακέτο βοήθειας.